Αλλά επίσημα δεν το έχουν πει. Οπότε όχι, επίσημα, αλλά ξέρω ότι στους προγραμματισμούς του Αντένα. Να είμαστε όλοι καλά, ότι θα γίνει δεύτερο voice. Τώρα το αν θα είναι ο Ρέμος, θα είμαστε εμείς, θα είναι πιο στενά και τα πάντα. Αλλά δεύτερο voice θα γίνει, δεν ξέρω για τους τελεστές. Αλλά γιατί έχει ερωτηματικό. Και κάτι άλλο διάβασα πριν τα φίλια. Όχι, έχει ερωτηματικό προς το αν θα είναι αυτός, όχι ως προς το αν θα γίνει. Πρώτα τελειώνει. Όχι αν θα θέλει. Πρώτα τελειώνει κάτι και μετά βλέπει. Σωστό και αυτό. Κάτι πριν τα φίλια μου και για ένα άλλο voice. Μικρότερη ηλικία. Ναι, υπάρχει και αυτό, παίζει να γίνει και το baby voice. Αλήθεια. Μακάρι, θα είναι πάρα πολύ. Δεν το ξέρω ποτέ πώ είναι. Πολύ ωραίο. Τέλεια, μέχρι 16 χρονών. Πολύ γλυκό τρυφερό, καμία σχέση με το μέχρι 16 χρονών. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Σκίζει όχι αυτό που θέλει. Την κριτική επιτροπή Μπόμπου Σφουγγαράκη, θα μιλάμε. Και την τώρα την εξερευνητικά. Πάντα σε ένα καρτούν. Δεν τον χωνεύω καθόλου τον Μπόμπου. Και συζητιέται όνομα παρουσιαστή. Και συζητιέται όνομα παρουσιαστή έκπληξη. Θα είναι καρτούν ο παρουσιαστή. Όχι, δεν θα είναι καρτούν. Προχωράμε. Παραμένουμε βόση γιατί και η Έλενα Παπαρίζου φυσικά επέστρεψε επιτέλους στην Ελλάδα μας και λείψει. Είναι συνέχεια στη Σουηδία και ξεκινάει και πάλι νομίζω να κάνει ωραία πράγματα στο εξωτερικό. Λοιπόν, και ανεβάσαμε έτσι, τα λες ωραία τώρα όπως το μάθω.